πολύ χθεσινή συνάντηση μεταξύ Προέδρου Αναστασιάδη, Υπουργού Παιδείας, Συνδικαλιστών και Γονέων με θέμα τον εξορθολογισμό στην παιδεία να πραγματοποιήθηκε σε ένα επικοδομητικό και θετικό κλίμα, με αποτέλεσμα την έναρξη εντατικού διαλόγου από την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε άρδη στους διαδρόμους του Προεδρικού Μεγάρου αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Α, την ώρα που οι εμπλεκόμενοι αποχωρούσαν στην παρουσία και των φρουρών του Προεδρικού, εκπρόσωπος των συνδικαλιστών έπιασε τον Υπουργό από το χέρι και του είπε: «Αν δεν μας δώσεις το συνδικαλιστικό χρόνο όλο πίσω, θα σου τα τουμπάρουμε και θα σου τα διαλύσουμε όλα». Μα τι λες τώρα, αφού θα καθίσουμε να συζητήσουμε το κάθε τι. Αυτό που κάνεις είναι ανήθικο και πρόστιχο. Δεν μπορείς να προκαλείς τον Υπουργό μπροστά μας τη στιγμή που δεν σχολίασε τίποτε και να πυροδοτείς την ηρεμία. Ξέρουν οι δασκάλοι σου ότι είπες ότι θέλετε μόνο το συνδικαλισμό και όχι τα άλλα όλα?» Ο Α επικοινώνησε και με τους οργανωμένους γονείς, οι οποίοι ανέλαβαν ρόλο πυροσβέστη για ακόμα μια φορά. «Γιατί προσπαθούν να αποσυντονίσουν τα πράγματα για την κατάσταση περισσότερο. Έχω τονίσει και μέσα στο Προεδρικό να σταματήσουν, θα πρέπει από όλους, αναρτήσεις, σχόλια που δυναμικίζουν τον διάλογο. Και όταν μιλάω από όλους, μιλάω από εμάς, είμαστε οι κεφαλές των οργανώσεων. Δεν μπορεί να συνεχίσουν το παιχνίδι που γίνεται». Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ως ένδειξη καλής θέλησης για την έναρξη του διαλόγου αναστέλει την ισχύ των τοποθετήσεων μετακινήσεων των εκπαιδευτικών για τη μέση εκπαίδευση που αναρτήθηκαν χθες μετά τη σύσκεψη για μία τουλάχιστον εβδομάδα. Τα βλέμματα όλων πάντως θα στραφούν στο αποτέλεσμα του διαλόγου και στις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων μετά το πέρας των συναντήσεων. Το άνοιγμα των σχολείων πάντως παραμένει ακόμα στον αέρα.